Επίθεση με ντρόουν πραγματοποίησαν στο κομπάνι της Συρίας οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις το απόγευμα του Σαββάτου. Η επίθεση έγινε περίπου στις 4 το απόγευμα και είχε ως αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 7 να τραυματιστούν για να διακομιστούν σε νοσοκομείο, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Διοίκηση Εφράτη της Αυτόνομης Διοίκησης Βορειοανατολικής Συρίας. Το χτύπημα ήταν μέρος μιας σειράς τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποιεί το τουρκικό κατοχικό κράτος και οι μισθοφόροι του, που επωφελούνται από τη σιωπή των χωρών που είναι εγγυητές της κατάπαυσης του πυρός. Θεωρούμε υπεύθυνους τον Παγκόσμιο Συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους και τη Ρωσική Ομοσπονδία για την τουρκική επίθεση στις περιοχές της Βορειοανατολικής Συρίας, δήλωσε Σύριος αξιωματούχος. Υπενθυμίζεται ότι πριν περίπου 2 μήνες η τουρκική ηγεσία ετοίμαζε επίθεση στο κομπάνι της Συρίας για να εξολοθρεύσει όπως δήλωνε την κουρδική τρομοκρατική απειλή. Παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ερντογάν, μιλούσαν ανοιχτά για μέρες για την αναμενόμενη επίθεση και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έστελναν ενισχύσεις στη Βόρεια Συρία, εν τέλει η επιχείρηση ακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω αντίρρησης της Ρωσίας, και έκτοτε κανείς δεν ξαναμίλησε γι' αυτό. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.